Πάμε τώρα για πρώτη φορά, Τάσο μου, να πούμε ποιος είναι ο πραγματικός, ένας από τους πραγματικούς, ο πιο σημαντικός λόγος που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Κασελάκης. Και ο λόγος είναι οικονομικός. Ο άνθρωπος έχει, και θα το αποκαλύψουμε για πρώτη φορά εμείς σήμερα, διένεξη επαγγελματική, επιχειρηματική με την εταιρεία στην οποία δούλευε και ζητάει μια πολύ μεγάλη, την οποία προφανώς μπορεί να δικαιούται, αποζημίωση. Και υπάρχει μια δικαστική διένεξη στις Ηνωμένες Πολιτείες που αυτές τις ημέρες κορυφώνεται. Και ένας από τους λόγους ύπαρξης του κύριου Κασελάκη εκεί, πολύ πιθανόν να είναι και αυτός. Εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς λόγους το ότι πρέπει να βρίσκεται στην Αμερική, γιατί υπάρχει αυτό το δικαστήριο σε εξέλιξη. Και γιατί έφυγε ημέρες εκλογών, έτσι, και που όλοι το συζητάμε αυτό. Αυτό το συζήτησαν όλοι και είπαν όλοι ότι χθες έλειπε, θα έπρεπε να υπάρχει μια δήλωση. Και σήμερα και ο Κασελάκης δεν έβρισκε εισιτήριο. Γιατί δεν περίμενε ότι ο Μητσοτάκης είναι τρωτός. Δεν έβρισκε εισιτήριο και ο Κασελάκης. Είναι πιο φθηνό της Κυριακής, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Νομίζω ότι ίσως σήμερα έχει κάποιο σημαντικό ραντεβού. Περίμενε τώρα ότι θα πάει τέτοιο τραπάτσο Νέα Δημοκρατία χθες. Εγώ νομίζω ότι το ταξίδι του είναι ανεξάρτητο από τα αποτελέσματα. Προφανώς σήμερα έπρεπε να έχει ένα ραντεβού ο ίδιος με κάποια σημαντικά πρόσωπα. Λοιπόν, τι εννοούμε με τη δικαστική διένεξη. Ο κύριος Κασελάκης 18 Ιανουαρίου του 2018 μπήκε σε εταιρείες. Εδώ είναι η μήνυση που έχει κάνει, είναι το έγγραφο. Άρα έχει κάνει μήνυση. Τον Απρίλιο του 2023, ζητώντας 7,5 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση από την εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν. Σε αυτήν την εταιρεία μπήκε το 18 και έφυγε το Μάρτιο του 23. Άρα λοιπόν, για να καταλάβετε, γιατί ο κύριος Κασελάκης βγήκε σε συνέντευξή του τις προάλλες στον Σταύρο Θεοδωράκη και είπε ότι δεν είμαι τρομακτικά πλούσιος, αλλά το πρόβλημα της ζωής μου το έχω λύσει. Και πώς να μην το έχει λύσει το πρόβλημα της ζωής του 36 ο νεότατος και πανέμορφος κύριος Κασελάκης, όταν παίρνει αποζημίωση 7,5 εκατομμύρια δολάρια ή ευρωδολάρια. Δολάρια. Ο κύριος Κασελάκης μπήκε σε αυτές τις εταιρείες με 200.000 ευρώ, είναι αυτό που έλεγε, το δάνειο που πήρε για να μπει και να επενδύσει στην Αυτιλία. Και από 200 χιλιάρικα, παιδιά, κοιτάξτε το πετυχημένο, για να μην τον απαξιώνετε. Με 200 χιλιάρικα επένδυση βγαίνει από την εταιρεία και ζητά αποζημίωση 7,5 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα, αυτό κι αν είναι επένδυση. Γιατί λέω ότι παίζει ρόλο το ότι είναι στην Αμερική σήμερα. 25 Οκτωβρίου, σε 9 μέρες, εκπνέει η παράταση που έχει ζητηθεί από την εταιρεία, η οποία θα πρέπει να το αποδώσει τα 7,5 εκατομμύρια από ό,τι μαθαίνω από μέσα της Αμερικής. Θα πρέπει να τον πληρώσει αυτή την αποζημίωση, γιατί προφανώς έχει δίκιο και τα δικαιούται ο κύριος Κασελάκης. Άρα, μέχρι τις 25 του μήνα θα πρέπει να έχουν γίνει κάποια ραντεβού με τους δικηγόρους του και να αποφασίσουν στο πώς θα κινηθούν. Οι πραγματικοί λόγοι, λοιπόν, ένας από τους πραγματικούς λόγους είναι σίγουρα αυτός. Φαντάζομαι θα γυρίσει με 7,5 εκατομμύρια όταν επιστρέψει στη χώρα, στην τσέπη. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στην Άννα Καλινίκου. Άννα μου, καλημέρα. Η οποία μίλησε με τον δικηγόρο. Άννα μου, καλημέρα. Η οποία μίλησε με τον δικηγόρο του κυρίου Κασελάκη, τον Αμερικανό δικηγόρο του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος ουσιαστικά, χωρίς να κάνει δηλώσεις περαιτέρω, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δικαστική διαμάχη με την πρώην εταιρεία του κυρίου Κασελάκη. Για πες μας. Ακριβώς. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Ντάνιελ Έιζενμπεργκ, ο οποίος. Νεοϊορκέζος αυτός είναι ο. Βεβαίως, σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Νέας Υόρκης. Είναι ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον κύριο Κασελάκη σε αυτή τη νομική υπόθεση. Δεν θέλει να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, αλλά μας διαβεβαιώνει ότι ο κύριος Κασελάκης θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Ωραία. Πάμε να δούμε την κάρτα. Βεβαίως. Θα αρνηθώ με σεβασμό το αίτημά σας και σημειώνω ότι ο κύριος Κασελάκης θα διεκδικήσει στεναρά τα δικαιώματά του. Άρα λοιπόν, επειδή εμείς τον βρήκαμε, η Άννα, του έκανε το αίτημα να μας δώσει πληροφορίες, όπως γίνεται και στην Ελλάδα. Απλώς εδώ οι δικηγόροι λίγο το κάνουν λίγο έτσι σαν χέλια. Φεύγουν και δίνουν πληροφορίες πολλές φορές για τις υποθέσεις. Εκεί είναι πιο σοβαρά, φαντάζομαι, τα πράγματα. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο δικηγόρος του κύριου Κασελάκη στην Αμερική, μας λέει ότι. Σέβομαι το έτοιμά σας, δεν θα δώσω πληροφορίες, ωστόσο επιβεβαιώνει ότι ο κύριος Κασελάκης θα διεκδικήσει στεναρά τα δικαιώματά του. Άρα επιβεβαιώνει την είδηση ότι όντως υπάρχει αυτή η δικαστική διαμάχη του κύριου Κασελάκη με την εταιρεία του. Και προσέξτε, παιδιά, γιατί το λέμε το θέμα αυτό. Γιατί είναι σοβαρό. Και φαίνεται ένας άνθρωπος πραγματικά, επειδή όλο αυτό το διάστημα λέμε, μα αφού τι εφοπλιστής είναι, αφού δεν έχει πλοία. Γιατί δεν έχει πλοία ο Κασελάκης. Πώς θα βρει και τα λεφτά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μπήκε με κεφάλαιο 200 χιλιάρικα σε μια εταιρεία και βγαίνει διεκδικώντας ένα δυσθεώρητο ποσό, ποσό που δεν το βλέπουμε ούτε γραμμένο, δεν μπορούμε να το δούμε, 7,5 εκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό ο άνθρωπος λέει ότι έχω λύσει το οικονομικό μου πρόβλημα στα 36. Σωστό, συμφωνώ. Και συμφωνώ. Πολύ ωραία να φέρουμε πίσω το πλυντήριο των πιάτων,
αλλά βλέπετε ότι ο πραγματικός λόγος, ένας από τους σημαντικούς λόγους. Βέβαια, παιδιά. Και καλά κάνει. Εσείς δεν θα πηγαίνετε, δηλαδή. Θα μπορούσε, βέβαια, να το αναβάλει μια μέρα και να φεύγει σήμερα ο κύριος Κασελάκης. Τα 7,5 εκατομμύρια δεν τα αναβάλει.